Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα σα. Χαίρετε. Είδατε το ύφο μου στο εξώφυλλο. Καλώς ορίσατε σε μία κομμωδία, σε ένα επεισόδιο κομικό που καλούμε να απαντήσω την ερώτηση εάν μα επηρεάζουν οι κοινωνικέ προκαταλήψει ή η αλήθεια του. Καλώ ορίσατε στην κομική μα σειρά. Γιατί με αυτά που ακούμε, μόνο να γελάμε μπορούμε. Τίποτα διαφορετικό. Μια φιλή οι κοινωνικε προκαταληψει η η αληθεια του καλως ορισατε στην κομικη μα σειρα γιατι γράψει το εξή σχόλιο ερώτημα, το οποίο δεν μπορούσα να μην το κάνω vlog. Θέκλα μου, συζητώντα με γνωστού και φίλου για το θέμα των κοινωνικών προκαταλήψεων, μας ταλαιπωρούν. Έρχομαι αντιμέτωπη με την εξή άποψη. Ετοιμαστείτε, καθίστε καλά. <laughs> <laughs> η ελληνική κοινωνία δεν έχει κοινωνικέ προκαταλήψεις. Το άλλο με τον τοτό το, το ξέρουν αυτοί που λένε πως η ελληνική κοινωνία δεν έχει κοινωνικές προκαταλήψεις. Τι θα ακούσουμε πλέον. Παράδειγμα, οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το μοτίβο πρέπει να παντρευτείς για να έχεις αξία, ο ανήπαντρος δεν έχει αξία ή ο κοινωνικός περίγυρος που χαρακτηρίζει την ανήπαντρη ή διαζευγμένη χωρίς αξία, το κάνουν από αγάπη. Τέτοια αγάπη να μας λείπει. Το κάνουν από αγάπη και ίσως έχουν και δίκαιο. Διότι πίσω από υποτιθέμενες προκαταλήψεις κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια πολλές φορές. Πολύ σοφία είναι αυτή. Πολύ σοφοί άνθρωποι κατέχουν τις αλήθειες. Στην παρατήρηση μου ότι οι άνθρωποι που δέχονται αυτές τις κοινωνικές αντιλήψεις τραυματίζουν την αυτοικόνα τους και λυπούνται τον εαυτό τους, οπότε κάνουν και κακές επιλογές συντρόφων, πολύ σωστά τους το είπες, πάρα πολύ σωστά το είπες. Μου απαντούν ότι οι άνθρωποι αυτοί πληγώνονται από την πραγματικότητα την ίδια. Την έλλειψη συντροφικότητας δηλαδή και όχι από τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μάνα μου ρε, είναι άγιες οι κοινωνικές αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας. Όπως αγία είναι και η ελληνική οικογένεια και η κυπριακή οικογένεια. Και ότι είναι παιδικό να αποδίδουμε στην κοινωνία τα προβλήματα μας σε όριμη ηλικία. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι μόνοι νιώθουν άσχημα από την ίδια τη μοναξιά και επειδή έχουν ανεκπλήρωτε επιθυμίε. Όχι από τον κοινωνικό περίγυρο. Ωστόσο, οι επιθυμίε μα χτίζονται, δεν είναι έμφυτε, όσο και η διαχείριση των ανεκπλήρωτων επιθυμιών μα. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι που απαντούν με αυτόν τον τρόπο σε όσα λέμε εδώ στο κανάλι είναι ήδη δέσμοι κοινωνικών προκαταλήψεων αλλά ταυτόχρονα θεωρούν τους εαυτούς τους αναπτυγμένους πνευματικά και αρνιούνται να αποδεχτούν τις πεπιθήσεις τους αυτές ως προκαταλήψεις. Δεν ξέρω. Αυτοί που υποστηρίζουν όλα αυτά είναι το λιγότερο αδιάγνωστοι. Το λιγότερο. Μάλλον έγραψα πολλά. Θα ήταν καλό θέμα για θεωρητικό. Το πόσο οι κοινωνικέ αντιλήψει προκαταλήψει είναι υπεύθυνε για κακέ επιλογέ και δυστυχία των ανθρώπων και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σε όλο αυτό. Να... Ενό λεπτού σιγή για τα καμένα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Όχι από τη φίλη, από αυτά που λένε οι αδιάγνωστοι στη φίλη. Τι έχω ακούσει γυναίκα απόψε, τι έχω ακούσει. Τι έχω ακούσει. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα και η τοποθέτηση που μας έχει κάψει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, απολογούμε και από τους υπόλοιπους που έχουν καεί εγκεφαλικά κύτταρα, φαντάζομαι πως είναι μία τοποθέτηση την οποία, σου την, την οποία την κάνουν σε σένα, να άνθρωποι, οι οποίοι τους λες, κοιτάξτε, κάνει θέκλα αυτό το βίντεο στο κανάλι, και μάλιστα έχουμε και πλη, playlist κοινωνικέ προκαταλήψεις και στερεότυπα που μα ταλαιπωρούν. Υπάρχει ολόκληρο playlist στο κανάλι που θα εννοείται πω θα μπει αυτό το βίντεο πρώτο και καλύτερο. Φαντάζομαι είναι άνθρωποι που του παραπέμπει να ακούσουν ένα βίντεο, να δουν ένα βίντεο ή να, σχολ, να ακούσουν μια άποψη και σου λένε όλα αυτά. Ότι για το καλό σα είναι που σα κράζουμε, που είστε μόνοι σα. Για το καλό σα είναι που σα εξασκούμε bullying. Κοινωνικό εκφοβισμό επειδή είστε χωρισμένοι. Για το καλό σα. Για το καλό σα. Για το καλό μου. Το τραγούδι που λέει για το καλό μου. Ποιο το τραγουδάει αυτό. Παπα Κωνσταντίνου που λέει για το καλό μου. Που με έχουν βάλει στη φυλακή για το καλό μου. Το ξέρω, το γνωρίζω, ότι ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει με τον εαυτό του, πρέπει να βάλει λογική στον παραλογισμό του. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Και επειδή έχει πάνω από ένα μήνα που είμαι εκτός Κύπρου και έχω πολύ προσεκτικές επαφές με πολύ λίγους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι δεν φέρουν τέτοιες κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα, ίσως έχω πάθει και μία Έχω, έχω παθεί τόξα από όλα αυτά και τώρα μου έχει έρθει πολύ βαρύ. Έφυγαν οι τοξίνε από τον οργανισμό μου και τώρα μου έχει έρθει πολύ βαρύ να ακούω όλε αυτέ τι ανοησίε, οι οποίε δεν είναι παρά για να μπορέσει να ζει με τον εαυτό του ο καθένα, ο οποίο έχει όλο κουτάκια μέσα στο μυαλό του και βάζει τους ανθρώπους σε κουτάκια. Και κακοποιεί άλλου ανθρώπου ψυχικά και συναισθηματικά, και θέλει να του πείσει ότι το κάνει για το καλό του. Όχι, μάνα μου, δεν το κάνει για το καλό μα. Αν είσαι η μάνα μα, αν είσαι ο πατέρα μα, αν είσαι η μα, η γειτόνισά μα, οποια θέλει να είσαι, δεν το κάνει για το καλό μα. Το κάνει γιατί έχει κολλημένο εγκέφαλο. Το κάνει γιατί το μυαλό σου λειτουργεί στερεοτυπικά. Το κάνει γιατί δεν έχει αρκετά ψηλή ευφία ώστε να σκεφτεί έξω από τα κουτιά το οποία έχει δημιουργήσει κοινωνία για να κρατάει τα πρόβατα στο μαντρί, ένα πρόβατο και θες να με κάνεις και εμένα πρόβατο, ε, δεν ξέρω να με μπερίζω. να με κάνεις πολύ και λαϊδάω να το καταλάβω, αλλά να με μπερίζω δεν θέλω. Χρειάζεται να έχεις υψηλή διανοητική νοημοσύνη και επίσης υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, για να μπορείς να κατανοήσεις, ότι τα κοινωνικά στερεότυπα είναι από το κοφόβου, από το κοινωνικού προγραμματισμού, από το κο μιας κοινωνίας που προσπαθεί να υποτάξει τα μέλη της, ούτω ώστε να είναι επιθύνια όργανα ή μια θρησκείας που προσπαθεί να υποτάξει τους πιστούς της, τα μέλη της, οποιασδήποτε οργανωμένης κοινωνίας. Δεν είμαι αναρχική. Δεν θεωρώ καλή ιδέα να μην πληρώνουμε τους φόρους μας ή να μην, να μην υπακούμε στους νόμους. Για παράδειγμα, να μην υπερβαίνουμε το όριο ταχύτητα, να φοράμε τη ζώνη μα όταν οδηγάμε αυτοκίνητο, να βάζουμε τη μάσκα μα τώρα, για παράδειγμα, που έχουμε πανδημία. Δεν είμαι αναρχική. Αλλά θεωρώ ότι πέραν των νόμων, πέραν των νομικών μα υποχρεώσεων, των βασικών που πρέπει να κάνει ένα άνθρωπο για να είναι μέλο μια οργανωμένη κοινωνία, όσον αφορά στα κοινωνικά στερεότυπα και στι προκαταλήψει, είναι πολύ καλή ιδέα να βάλουμε ένα τεράστιο χ. Όχι σταυρό. Χ. Χ. Είναι για τους χαζούς τα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Είναι για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να σκεφτούν από μόνοι τους και δεν μπορούν να απαντήσουν σε κάθε τους κίνηση το εξή ερώτημα. Αυτό που κάνω είναι σωστό, αυτό που κάνω είναι σεβαστικό προς εμένα, είναι σεβαστικό προς τους άλλους ανθρώπους, αυτό που κάνω είναι ανθρωπιστικό, αυτό που κάνω είναι πνευματικό ή αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι εγωκεντρικό, είναι ηλιστικό, είναι κάτι που θα βλάψει άλλους ανθρώπους. Θέλει πολύ πνευματική οριμότητα για να μπορέσεις να ζεις μια ζωή χωρίς κανόνες εξωτερικούς, χωρίς κανόνες όσον αφορά στη συμπεριφορά σου. Είπαμε τους νόμους, τους σεβόμαστε. Χωρίς στερεότυπα τα οποία να ακολουθείς και να μπορέσεις να είσαι αυθεντικός άνθρωπος, έστω και αν οι αποφάσεις σου πέσουν μέσα στους κανόνες ή πέσουν έξω από τους κανόνες. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να πάμε και να σπάζουμε όλα τα στερεότυπα ένα-ένα στη δική μας ζωή. Οκ. Okay? Κάποια στερεότυπα μπορεί να μην χρειαστεί να τα σπάσουμε. Μπορεί να μην μας ταιριάζει να σπάσουμε κάποια στερεότυπα. Όπως επίσης μπορεί να μην μας ταιριάζουν πολλά στερεότυπα. Για αρκετά στερεότυπα. Ξέρετε τι είναι τα στερεότυπα. Τα κοινωνικά στερεότυπα είναι όπως το software, το λογισμικό δηλαδή, που βάζουν σε ένα υπολογιστή ή σε ένα ρομπότ για να εκτελέσει μια διαδικασία του ή αλγόριθμη. Για παράδειγμα, προ λίγων ημερών είχα κλειστεί έξω από το λογαριασμό μου στο Twitter. Και ο λόγος που κλείστηκα έξω από το λογαριασμό μου στο Twitter ήταν επειδή δεν έχει, δεν έχει λείψει το κινητό μου εδώ που είμαι, δεν είχα πρόσβαση στο κινητό μου το Κυπριακό και ε, μου ζητούσε επιβεβαίωση μέσω κωδικού που στάλικε στο κινητό μου α, το Twitter για να επιβεβαιώσω ότι είμαι εγώ και δεν είχα, κινητό, δεν είχα αυτό τον κωδικό γιατί δεν είχα μαζί μου το τηλέφωνό μου. Και σου έδινε επιλογή το Twitter να μπει σε μία φόρμα και να ζητήσει βοήθεια. Και συνάντησα και τις 27 φορέ που μπήκα τον ίδιο αλγόριθμο, ο οποίος με οδηγούσε στο ίδιο σημείο το οποίο δεν είχε κανένα αποτέλεσμα γιατί ο αλγόριθμο δεν είχε δεν είχε μέσα στο, μέσα στο, πρόγραμμα ότι κάποιος μπορεί να μην έχει πλέον πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο με το οποίο έκανε τη διπλή επιβεβαίωση στο λογαριασμό του. Αυτό είναι ο αλγόριθμος. Αυτό είναι το software. Τα λογισμικά είναι για χαμηλότερης ευφυία μηχανές. Όχι σαν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει κρίση. Ο άνθρωπος έχει πρόστιους με το οποίο λοβούς. Ο άνθρωπος μπορεί να προβληματίζεται και να έχει ηθικούς και πνευματικούς και φιλοσοφικούς προβληματισμούς και να καταλήγει στην καλύτερη απάντηση για τον ίδιο κάθε φορά. Τι θέλουμε να είμαστε ρομποτάκια, να κάνουμε όλοι το ίδιο, να, να τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το software, αυτό το λογισμικό και να είμαστε όλοι το ίδιο. Έχετε δει την ταινία Step for Two Wives, ξαναδείτε τη. Νομίζω πρωταγωνιστή είναι η Col Kitman, αν δεν κάνω λάθο. Που είχαν κάνει τι γυναίκε του όλε ρομπότ για να έχουν την τέλεια ζωή. Λοιπόν, ε, όσον αφορά κάποια στερεότυπα που έχει αναφέρει, όπω για παράδειγμα κάποιο να μην είναι παντρεμένο. Να είναι, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 και να μην είναι παντρεμένο. Ε, έρχεται το κοινωνικό στερεότυπο και λέει ότι θα είσαι δυστυχισμένο άμα δεν είσαι παντρεμένο και πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί. Εάν δεν παντρευτεί και όμω έχει βάλει μέσα στο μυαλό σου το λογισμικό, θα νιώθει πω πω, μήπω είμαι δυστυχισμένο, μήπω θα έπρεπε να νιώθω δυστυχισμένο. Θα λειτουργήσει δηλαδή το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, που αν περιμένει ότι κάτι θα συμβεί, επειδή ακριβώ το περιμένει, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε το προκαλεί self-fulfilling prophecy. Το φαινόμενο τη αυτοκλειούνη προφητεία. Αν εγώ πιστέψω ότι επειδή δεν είμαι παντρεμένο, θα είμαι δυστυχισμένο, θα καταλήξω να νιώθω δυστυχισμένο για να επιβεβαιώσω τη δική μου προφητεία. Ότι όταν δεν είμαι παντρεμένο, δεν είμαι ευτυχισμένο. Το κοινωνικό στερεότυπο ότι όποιο δεν έχει παιδιά δεν είναι ευτυχή. Αν εγώ πιστέψω αυτό το κοινωνικό στερεότυπο, ότι δεν είμαι ευτυχισμένη ή δεν είμαι ευτυχισμένο επειδή δεν έχω παιδιά, Τότε θα λειτουργώ με τέτοιο τρόπο στη ζωή μου, ώστε στο τέλο θα νιώθω δυστυχή επειδή δεν έχω παιδιά. Όχι επειδή το να μην έχει παιδιά προκαλεί δυστυχία, αλλά επειδή έχω πιστέψει ότι το να μην έχει παιδιά προκαλεί δυστυχία. Πώς επίση και το κοινωνικό στερεότυπο για το διαζύγιο: Ότι το διαζύγιο φέρνει δυστυχία. Είναι ο άλλο ή είναι η άλλη ένα πολύ δυστυχισμένο γάμο, που μπορεί να πέφτει και ξύλο και κέρατο και από όλα τα καλά. Και ε, του λέει η κοινωνία: Δεν πρέπει να χωρίσει, γιατί άμα χωρίσει, θα είσαι πολύ δυστυχή. Χωρίζουν όμω. Χωρίζουν όμω. Και μετά αυτό που μένει μόνο, αυτή που μένει μόνη, άμα αναπαράγει το κοινωνικό στερεό του μέσα στο μυαλό τη, μέσα στο μυαλό του, ότι τώρα πρέπει να είμαι δυστυχισμένο. Τώρα πρέπει να είμαι δυστυχισμένο. Θα το πιστέψει. Οτιδήποτε δυσκολία βρεθεί μικρή ή μεγάλη, δεν θα την αντιμετωπίσει. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν θα σας πω μια ιστορία η οποία με συγκλώνησε. Αληθινή ιστορία. Έχει πολλά χρόνια. 18-17 χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. Ήταν μια κυρία. Την οποία την γνώριζα όχι στο γραφείο, δεν ήταν μελάτη σαν. Τη γνώριζα κοινωνικά. Και μου λέει μια μέρα, έχω, έχω πάρα πολύ έγνοια. επειδή τα παιδιά μου οδηγούν μηχανές και φοβάμαι μην τυχόν και σκοτωθούν. Τι είπα εγώ, τα παιδιά σου ε, δύο τρία, τρία αγόρια. Τα παιδιά σου είναι προσεκτικοί στο δρόμο, γνωρίζουν πώς να οδηγούν μηχανή, έχουν δίπλωμα μηχανής, φοράνε κράνος κλπ. κλπ. Μου λέει ναι. Εσύ τι λες τα παιδιά σου, εγώ τους λέω κάθε μέρα να μην οδηγάνε μηχανή, γιατί είμαι οδηγάνης μηχανή, μια μέρα θα σκοτωθούν. Τι είπα τότε, η γνώμη μου είναι να τους δίνει την ευχή σου και να τους λες είμαι σίγουρη πως μπορείτε να διαχειριστείτε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα την οδήγηση της μηχανής. Μου είπε δεν συμφωνώ μαζί σου, διαφωνώ. Μετά από λίγο καιρό μαθαίνω ότι ένα παιδί τη σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα με μηχανή και μαθαίνω ότι ε, έπρεπε να πάει να κάνει μια δουλειά. Είχε έγνοια να μην μάθει η μάνα του ότι πήρε τη μηχανή για να πάει να κάνει εκείνη τη δουλειά. Έτσι, πήρε ένα δρόμο πιο ερημικό. από τον, απ απ τον κύριο δρόμο, μπορεί να τον... έβλεπε κάποιος και να έλεγε στη μάνα του, ο γιος σου πήγε με τη μηχανή. Και σε μια στροφή, ήρθε αντιμέτωπο, είχε μια στροφή ο δρόμο εκείνο, η οποία ήταν απότομη, και ήρθε αντιμέτωπο με μια νταλίκα. Και ο είπε ότι την ώρα που τον είδε ο μικρός να έρχεται, σήκωσε τα χέρια του ψηλά. Παραδόθηκε. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να στρίψει δεξιά, να στρίψει αριστερά, να πεταχτεί από τη μηχανή, τίποτα. Πολύ συγκλονιστική ιστορία. Δεν θεωρώ ότι φταίει η μάνα του, δεν την είπα αυτή την ιστορία για να ψέξω τη μάνα του, να πω ότι φταίει η μάνα του. Σίγουρα η μητέρα του, ε, ό,τι ήξερε αυτό έκανε, δεν ήταν πελάτησά μου, δεν την είχα να εγώ για να τη βοηθήσω με τη διαχείριση του άγχου της για αυτό το θέμα. Όμως ε, ήταν ένα περιστατικό που με σώκαρε, με σώκαρε κυριολεκτικά, γιατί μου απέδειξε στην πράξη το φαινόμενο τη αυτοκλειώνης προφητείας και άλλα περιστατικά τέτοια. Περιστατικά που σηκώνουν την τρίχα κάγκελο με την, με την έννοια της, του όου, του, θαυμασμού για το πώς μπορεί να δουλεύει το υποσυνείδη του. Άρα οι κοινωνικές προκαταλήψεις είναι άχρηστες για ανθρώπους ευφύης και για ανθρώπους με ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Άχρηστες, αχρίαστες, δημιουργούν πρόβλημα. Αυτοί που θέλουν από αγάπη από αγάπη να πούν σε άλλους ανθρώπους γύρω τους ότι ε, είναι καλή ιδέα να ακολουθούν τις κοινωνικές προκαταλήψεις, να, από αγάπη να σιωπήσουν και να σκάσουν, να κρατήσουν για τον εαυτό τους βλακώδεις τρόπους λειτουργίας, να κρατήσουν για λόγου τους μόνο, μόνο για τον εαυτό τους, τις χαζομάρες που σκέφτονται. Αν ήδη θέλουν να είναι ρομπότ, και να εκτελούν οδηγίες και να ακολουθούν εντολές, να είναι ρομπότ. Δεν είναι, υπο... δεν είναι σεβαστούν τους υπόλοιπους γύρω τους. Δεν είναι ανάγκη, άμα κόψετε εσείς την ουρά σας, να την κόψουμε κι εμείς. Εντάξει? Η ζωή έχει άπειρες πιθανότητες και δυνατότητες απόκτησης ευτυχίας με, με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι. Ούτε, ούτε δύο. Είναι πάρα πολλοί. Και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ζούμε τη ζωή μας σκεπτόμενοι και όχι φοβόμενη. Ξαναλέω ότι την ιστορία που σας έχω πει με τη μηχανή δεν την είπα για να κατηγορήσω τη μητέρα. Η μητέρα σε καμία περίπτωση δεν έβλαψε το παιδί της συνειδητά. Η μητέρα λειτουργήσε με βάση το κοινωνικό στερεότυπο ότι πρέπει να φοβόμαστε όταν τα παιδιά μας οδηγούν μηχανή. Δεν φταίει η μητέρα, το ξαναλέω. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.